Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη κατέθεσε η Ουκρανία τη στιγμή που ο Πούτιν δείχνει ανυποχώρητος. Χθες είχαμε και νεκρούς ομογενείς μας που ζουν σε περιοχές κοντά στη Μαριούπολη, με τα βλήματα όλων προφανώς να στρέφονται στην περιοχή και τον πλανήτη να παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα. Στη διάρκεια του δελτίου μας θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα αυτά που εξελίσσονται στην Ουκρανία με ανθρώπους που ζουν εδώ και πρόσφατα μόλις επέστρεψαν από το μέτωπο του πολέμου. Στο μεταξύ, το διμέτωπο κρίσης και πανδημίας παραμένει εδώ με τα προβλήματα πολλά και ποικίλα. Πριν τα δούμε όμως όλα αυτά, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που απασχολεί πολύ τελευταία και δεν είναι άλλο από τις απάτες μέσω διαδικτύου που λαμβάνουν διαστάσεις μάστιγας. Η αστυνομία εφιστά σε όλους μας την προσοχή δίνοντας χρήσιμες συμβουλές. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η τράπεζα δεν θα μας ζητήσει ποτέ από μήνυμα είτε από τηλέφωνο τους προσωπικούς μας κωδικούς. Γι' αυτό και δεν τους αποκαλύπτουμε. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη, αφού σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, μόνο τους πρώτους 9 μήνες του περασμένου έτους υπεξαιρέθηκαν 40 εκατομμύρια ευρώ μέσω διαφόρων ειδών ηλεκτρονικής απάτης. Πρόκειται για ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 200%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των Διεθνών Υπηρεσιών Ασφαλείας που προειδοποιούσαν για έκρηξη της απάτης μέσω διαδικτύου την περίοδο της πανδημίας. Βλέπουμε ότι πολλοί επιτίδη είτε θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα μας ενημερώσουν ότι το κινητό μας, ο υπολογιστής μας έχει κάποιο κακόβουλο λογισμικό και μας δίνουν συμβουλή να κατεβάσουμε κάποιο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να αποκτούν πρόσβαση στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας και να υποκλέπτουν προσωπικούς μας κωδικούς και αντίστοιχα και τους κωδικούς τραπέζης μας και να αφαιρούνται χρηματικά ποσά. Είτε να βλέπουμε ότι στο mail μας υπάρχουν είτε και μέσω μηνυμάτων από την τράπεζά μας κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να γίνει επικυρωποίηση στοιχείων ή ότι έχει ο λογαριασμός μας μπλοκαριστεί. Όμως εκεί πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, διότι η τράπεζα δεν υπάρχει περίπτωση να μας στείλει κάποιο mail ή κάποιο μήνυμα και να μας ζητά τους προσωπικούς μας κωδικούς. Γι' αυτό πρέπει να τα αγνοούμε και να μην προβαίνουμε στην επικαιροποίηση, όπως λένε, ειδικά σε mail. Αν τοποθετήσουμε τον κέρσορα στον αποστολέα, θα δούμε ότι δεν αντιστοιχεί στην τράπεζά μας. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις τράπεζες, σοβαρά είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και αρκετοί επαγγελματίες. Βλέπουμε να έρχονται σε επικοινωνία πελάτες, οι οποίοι επιθυμούν να αγοράσουν κάτι και με το πρόσχημα ότι το έχουν παραγγείλει και έχουν καταβάλει το ποσό, αλλά κατά λάθος, κατά τη διαδικασία της καταβολής του ποσού, έβαλαν για παράδειγμα ένα μηδενικό παραπάνω, δηλαδή αντί για 20 ευρώ έβαλαν 200. Και στέλνουν αντίγραφο, ένα πλαστό αντίγραφο συναλλαγής, με αποτέλεσμα ο επαγγελματίας, χωρίς να ελέγξει την κίνηση του λογαριασμού του, να προβαίνει στην επιστροφή των χρημάτων. Γι' αυτό, όταν βλέπουμε αυτές τις περιπτώσεις, καλό θα ήταν οι επαγγελματίες πρώτα να βλέπουν την κίνηση του λογαριασμού, ότι έχει γίνει αυτή η καταβολή των χρημάτων, και όχι με ένα παραστατικό, πλαστό παραστατικό που τους έχει στείλει κάποιος άγνωστος, να προβαίνουν στην συναλλαγή αυτή. Και επειδή ειδικά αυτήν την περίοδο, όπως και το προηγούμενο διάστημα κατά την καραντίνα, οι αγορές μέσω διαδικτύου έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερως προσεκτικοί οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε ό,τι αφορά στην καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας τους. Δηλαδή σε site που δεν έχουμε ξαναπαραγγείλει, είτε βλέπουμε κάποιες δελεαστικές προσφορές, οι οποίες μας φαίνεται και λίγο εξωπραγματικό αυτή η προσφορά, προτιμούμε να κάνουμε την διαδικασία της αντικαταβολής παρά να τοποθετήσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, τα στοιχεία της κάρτας μας. Αλλά θα ήταν να αποφύγουμε, αν δεν γνωρίζουμε το site, αν δεν έχουμε δει κάποιες κριτικές από άλλους, που βέβαια είναι και λίγο υποκειμενικό οι κριτικές, γιατί ξέρουμε ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι και φτιαχτά, να το πω έτσι. Εάν δεν είναι γνωστό το site, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δηλαδή κάποια διεύθυνση, κάποιο επώνυμο, κάποιο τηλέφωνο να γνωρίζουμε, καλό θα ήταν να αποφύγουμε. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να είναι κάποια πιστοποιημένα site. Και πρέπει να προσέχουμε γενικότερα και αν δούμε κάποια ύποπτη συναλλαγή στο λογαριασμό μας, απευθείας να επικοινωνούμε με την τράπεζά μας και αντίστοιχα με την αστυνομία. Ας είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά, ειδικά τον τελευταίο καιρό, και να έρθουμε στα ακόμη δυσκολότερα της εποχής, η οποία έχει σημαδευτεί από τις επιπτώσεις της νέας κρίσης που εδραιώνεται στη χώρα. Για να τιμήσει σε βασικά είδη ενέργεια και καύσιμα, σφίγγουν τον κλειό για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι πλέον εκτός ορίων, με χαρακτηριστική την εικόνα στα σούπερ μάρκετς.
Αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 43% καταγράφονται τους τελευταίους μήνες σε βασικά είδη διατροφής, καθιστώντας την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ μια όχι και τόσο ευχάριστη εμπειρία. Μόνο για τα τυποποιημένα τρόφιμα, ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει για ένα τυπικό καλάθι τουλάχιστον 4 με 5 ευρώ ακριβότερα σε σύγκριση με το καλοκαίρι, με το λογαριασμό σε μηνιαία βάση να επιβαρύνεται από 20 έως και 35 ευρώ αναλόγως του αριθμού των επισκέψεων. Αυτό που γίνεται τώρα, εγώ αυτό πιστεύω, είναι χειρότερο από αυτό που ζήσαμε 2 χρόνια. Και αν πεις ότι έχουμε και την καραντίνα, το lockdown και τα 50 δις που στην ουσία θα επιβαρυνθούμε σαν λαός εκτός από αυτά που χρωστάμε, εντάξει, νικήσαμε. Υπάρχουν αυξήσεις παντού σε όλα τα είδη. Στο ρεύμα, σε όλα τα πράγματα. Όλοι χτυπιούνται για τη ΔΕΗ. Για όποια εταιρεία κινείς. Όλοι χτυπιούνται. Διπλάσια και παραπάνω είναι οι λογαριασμοί. Δηλαδή, συγγνώμη, πάνω στη ΔΕΗ κολλάνε όλα τα προϊόντα. Έτσι. Όταν έρχεται ο άλλος και δουλεύει, γιατί μου λέει το αλεύρι το παίρναμε 1 ευρώ και τώρα το παίρνουμε 2. Τα προϊόντα πάνω στο αλεύρι τι θα είναι. Και αυτό είναι το άσχημο. Αν ήταν σε κάτι το οποίο είναι τις επιλογές, το παίρνω, δεν το παίρνω, δεν το σκεφτόμαστε καν. Από τη στιγμή όμως που είναι ήδη πρώτης ανάγκης σε ανατίμηση, εντάξει. Δύσκολα, πάω όπου να ακούσεις, του χαμού γίνεται. Η επιβάρυνση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν ακόμη οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες, οι οποίες πάντως τείνουν να περιοριστούν. Την ίδια ώρα αναμένονται ανατιμήσεις και σε προϊόντα καθαρισμού σπιτιού, απορρυπαντικά, καθώς και σε είδη ατομικής υγιεινής και ομορφιάς. Μόνο τα απαραίτητα παίρνουμε και εγώ το λέω 100% και σήμερα και οι εργαζόμενοι. Μόνο τα απαραίτητα. Μόνο αυτά που πρέπει να φάμε. Δυστυχώς έτσι είναι. Τα απαραίτητα, ναι. Εντάξει, όλοι αυτό κάνουμε, όλοι αυτό κάνουμε. Τα απαραίτητα, δύο. Τι να πάρουμε, μόνο τα απαραίτητα. Θα κοιτάξει τις προσφορές, και εγώ τις κοιτάω, λοιπόν, θα κοιτάξει τις προσφορές. Αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα, σου κάνει ο άλλος προσφορά σε κάτι και όλα τα άλλα θα είναι πανάκριβο. Υπάρχει πάρα πολύ δυσκινητικότητα. Δεν ξέρω, τα απαραίτητα για τα σούπερ μάρκετ έχουν θησαυρίσει. Αυξήσουν, συνέχεια αυξήσεις. Αυξήσεις για τις οποίες κανείς δεν κάνει κάτι ουσιαστικό. Να συγκρατηθούν οι τιμές. Τώρα τον τρόπο που δεν συγκρατηθούν θα το βρουν άλλοι. Αν είναι παγκόσμιο, όμως εμάς εδώ πέρα δεν μας έδωσαν καμιά αύξηση. Δηλαδή, νομίζω ο Κούλης, να μην πω τίποτα άλλο, στα 2-3 ευρώ που παίρνει, αυτά θα βγάλει. Από εκεί θα βγει, δηλαδή, ο λαός θα βγάλει τα λεφτά του. Αυτό κι αν είναι σωστό, εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε τώρα στο μείζον ζήτημα των ημερών, η εξέλιξη του οποίου θα κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την ακρίβεια, αφού τα ζητήματα που θα ανακύψουν είναι πολλά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μοιάζει με φιάλτη σε ένα όνειρο που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί, και όμως η πραγματικότητα είναι αυτή που είχε άλλη γνώμη τελικά, και αν μη τι άλλο σοκάρει. Οι εξελίξεις ραγδαίες και οι παράπλευρες απώλειες μεγάλες σε όλα τα επίπεδα, με τη Ρωσία να φαντάζει ανυποχώρητη. Πριν δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, έχουμε και τις αναφορές του κυρίου Συρίγου, αλλά και Ρώσους, αλλά και Ρωσόφωνους και Ουκρανούς που ζουν στην Ελλάδα και προσεγγίζουν το θέμα. Εμείς θα το προσεγγίσουμε κοινωνικά, εντελώς διαφορετικά. Έχουμε την χαρά μέσα σε αυτήν την πολύ μεγάλη δυσκολία και την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία να φιλοξενούμε έναν πια δικό μας άνθρωπο εδώ στη Μεσσηνία, που ζει πάρα πολλά χρόνια και κατάφερε να επιστρέψει, την Ειρήνα Σαλιγκινά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όσο μπορούμε να λέμε καλησπέρα αυτές τις ώρες. Ήσασταν από πότε στην Ουκρανία, γιατί γυρίσατε εν μέσω πολέμου? Έχω πάει 31 Ιανουαρίου για να επισκέψω την οικογένεια μου, να κάνω κάτι δουλειές που είχα, κάτι πράγματα, να δω τους φίλους μου, γιατί έχω με την καραντίνα, όπως ξέρετε, έχω να πάω 1,5 χρόνο και συνήθως εγώ πήγαινα κάθε χρόνο και 2 φορές το χρόνο. Πήγα για αυτό το λόγο, να δω τους δικούς μου. Ναι. Πήγατε χωρίς να περιμένετε την εξέλιξη? Ακούγαμε πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, εγώ περίμενα την εξέλιξη. Δηλαδή και στην Ουκρανία περιμένανε την εξέλιξη. Δηλαδή απλά είχαμε μία ελπίδα. Να μην πω ότι για αυτό το λόγο πήγα, γιατί ένιωθα ότι κάτι θα γίνει. Ότι κάτι θα γίνει
Δηλαδή... Άρα γνωρίζετε και επειδή ξέρετε και τις καταστάσεις όλα αυτά τα χρόνια και γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργεί και... Κοιτάξτε, πραγματικά όταν ο Πούτιν, η Ρωσία έφερε όλο το στρατό γύρω από την Ουκρανία και την περικύκλωσε και εμείς ξέρουμε το ρώσικο λαό, εντάξει δεν θα πω για λαό, συγγνώμη, θα πω για το Πούτιν, για αυτοί που κυβερνάνε στο Κρεμλίνο και για αυτούς που πιστεύουν σε αυτά που λένε αυτοί. Και προς τιμήν σας το βάζετε έτσι και δεν λέτε για το λαό, γιατί έχουμε δει πάρα πολλούς Ρώσους όλο αυτό το διάστημα, ακόμη και με πλακάτ, να δηλώνουν την τροπή τους που είναι Ρώσοι, όπως επισημαίνουν. Δεν είναι θέμα των λαών τελικά. Κοιτάξτε, εντάξει, και το να μην κάνεις τίποτα είναι και αυτό έγκλημα. Δηλαδή τώρα βγήκανε, δεν ξέρανε ότι όταν τους λέγαμε ότι θα γίνει πόλεμος, τι θέλετε εσείς στην Ουκρανία, στη χώρα μου. Δεν ξέρω αυτό. Εσείς είστε από Τέρνομπιλ. Είναι μια περιοχή που είναι κοντά στο Λβίβ, είναι κοντά στο σύνορα της Πολωνίας. Ήμουνα στο Κίεβο πριν για δουλειές. Ήτανε να γυρίσω τη Τρίτη, είχα αγοράσει εισιτήριο για το Κίεβο, για να τελειώνω δουλειές, γι' αυτό πήγα εκεί. Και εντάξει, για πολλούς άλλους λόγους. Αλλά είναι ότι... Δεν έχετε άμεσα δικούς σας ανθρώπους που να κινδύνευσαν μέχρι στιγμής, όπως και να έχει... Κοιτάξτε, μία ερώτηση που όλοι λένε πώς είναι οι δικοί σου ανθρώποι και μέσα. Εγώ λέω η οικογένειά μου μέχρι στιγμής καλά. Τώρα δεν ξέρω, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία νύχτα, σε μία ώρα. Αλλά όλοι οι δικοί μου είναι Ουκρανοί. Η χώρα μου είναι όλοι εκεί και όλοι οι Ουκρανοί τώρα δεν κοιμούνται. Και είναι σε πολύ χάλια κατάσταση. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Πιστέψτε με, είμαι εδώ, αλλά δεν νιώθω ανακούφιση. Ήρθα μόνο για το παιδί μου, επειδή είναι μικρό. Αλλιώς δεν θα ερχόμουν. Πραγματικά. Τι θα μπορούσατε να κάνετε, ακούω και τον πρόεδρο αυτές τις ώρες, άκουσα και τον Υπουργό Εξωτερικών απευθύνει κάλεσμα και όλους όσοι μπορεί να θέλουν να βοηθήσουν ή ακόμη και να πολεμήσουν και να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν, να βρεθεί τρόπος, προφανώς αεροπορικά δεν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά με κάποιο τρόπο να φτάσουν στην Ουκρανία, να ριχτούν σε αυτή τη μάχη. Τι θα κάνατε αν μένατε, είστε μια μητέρα ενός καταρχάς πανέμορφου κοριτσιού, υπέροχου πλάσματος, πολύ μικρού και ήρθατε λέτε μόνο γι' αυτό. Ναι, θα μόνο γι' αυτό το λόγο. Τι? Η αλήθεια είναι, εγώ έφυγα, 24 κηρύχτηκε ο πόλεμος, δεν κοιμήθηκα σχεδόν όλη νύχτα, ψιλοκοιμήθηκα το πρωί, γιατί η κατάσταση, πώς να σου πω, κάτι νιώθεις στον αέρα, έτσι. Γιατί και τα ειδήσεις, τι λέει, πώς καταλήγουν και τα πράγματα, μήπως κάτι βρήκανε, κάποια μέση λύση, μην ξεκινήσει αυτό το μακελιό. Είχα μια μικρή ελπίδα ότι κάτι θα λυθεί με ήρεμο τρόπο, όχι με πόλεμο. Ξύπνησα το πρωί από σιρήνες στην πόλη μου, που είναι μακριά. Πήγαμε κανονικά πράγματα, έμεινα στο νηψιό μου μαζί με τη γυναίκα του, που έχουν ένα κορίτσι 1 χρονών και 8 μηνών. Όταν ξυπνήσαμε από αυτό το πόλεμο, εγώ λέω, πήγε ο νηψιός μου στη δουλειά, αυτός επειδή φεύγει 5 η ώρα το πρωί για δουλειά, με παίρνει τηλέφωνο, Ήρα, ξέρω ότι εσύ δεν κοιμάσαι, όντως, θα γυρίσω, γυρίζω γιατί, εντάξει, πια δουλειά. Έρχεται σπίτι και λέω, πάμε τώρα να πάρουμε τα πιο απαραίτητα πράγματα, τουλάχιστον για παιδί, αυτό που δεν χρειάζεται μαγείρεμα, αυτό που μπορεί να... Ξέρετε, τα πιο απαραίτητα, τα πιο απλά πράγματα. Η γυναίκα του έμεινε στο σπίτι, άρχισε να μαζεύει βαλίτσες ανάγκης, δηλαδή φάρμακο, νερό, κάποια φαγητά που δεν χαλάνε, πάμπρες για τη μικρή. Ξέρετε, απλά πράγματα. Και μετά εγώ έκατσα στο σπίτι και λέω να πιω καφέ, γιατί δεν πρόλαβα από το πρωί, ήμασταν όλοι σε κάποια δουλειά, καφέ να στην μπορεί να κάνει. Ήρθε η γιαγιά μου, η μαμά μου, η γιαγιά το νηψίου μου, να κάτσει με τη μικρή. Δηλαδή κάπως συγκεντρωθήκαμε και λέω πάω να κάνω μπάνιο και με παίρνει τηλέφωνο μια φίλη μου από τη Τερνόπολη. Αυτή ήταν ενημερωμένη, λέει Ήρα, σήκω και φύγε τώρα για Πολωνία. Εγώ λέω πώς, δεν έχω εισιτήρια. Δεν υπάρχει, μπαίνω στο ίντερνετ, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Λέει υπάρχει τρένο, θα έρθει τάδε ώρα, έχεις χρόνο 1 ώρα, να μαζέψεις τη βαλίτσα και να σηκωθείς να φύγεις.
Το τι μου είπε αυτή, μου λέει, έχεις μικρό παιδί. Πραγματικά, αυτό σας λέω. Άμα δεν ήταν μικρή μου 7 χρονών, που μόλις τα έκλεισε, δεν θα γύρναγα πίσω. Σας ακούω και ναι, ανατριχιάζω. Ναι, ναι, ανατριχιάζω. Θα σας πω γιατί όλες αυτές τις ημέρες ακούμε πάρα πολλά αναλύσεις πολιτικών, αναλυτών, το προσεγγίζουν από διάφορες πλευρές και τελικά πολύ λίγη σημασία έχει μπροστά στο δράμα κάθε οικογένειας ξεχωριστά, μπροστά στο γεγονός ότι έχουμε ήδη θρηνήσει ανθρώπους, ότι βλέπουμε στα καταφύγια, σαν τα ποντίκια, στην Ευρώπη του 2022, ανθρώπους με τα μωρά τους ή άνθρωποι που γεννούν εκεί στα καταφύγια. Ναι. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν είναι... Είναι τρομερό, είναι πολύ τρομερό. Τι μπορώ να πω, το μόνο... Συγγνώμη, λίγο. Όχι, σας καταλαβαίνω και πραγματικά... Τον ίδιο κόμπο στο λαιμό και στην ψυχή, στην πραγματικότητα, νιώθουμε και εμείς αυτές τις ώρες. Όσο και αν είναι δύσκολο, γιατί δεν είσαι εκεί, μπορεί να μην έχεις δει τους ανθρώπους. Και, είναι ναι. πιο δύσκολο, πιστέψτε. Όταν χώριζα, η μητέρα μου ήρθε στο σταθμό του τρένου για να με βάλει στο τρένο. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Εγώ μόλις είπα στον νηψιό μου και τη γυναίκα του, κοιτάξτε. Έχω μια ευκαιρία να φύγω τώρα, γιατί μετά θα γίνει ο χαμός. Εντάξει, όλοι το ξέρουν. Απλά λέω, τι λέτε εσείς. Μου λέει, Ήρα, δεν μπορούμε να σου πούμε τίποτα. Εντάξει, φύγει, έχεις μικρό παιδί. Έκλαιγα, ένιωθα σαν ένας αρρωραίος, το οποίο εγκαταλείπει πλοίο, ο οποίο βουλιάζει. Πάντως, ελπίζω το πλοίο δεν θα βουλιάξει. Αυτό είναι. Μακάρι, Εθώς μακάρι. Αυτό είναι ευχή όλων μας, όπου κι αν έχουμε πολέμους, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλάμε πολύ για την Ουκρανία αυτές τις ώρες, αλλά στο πρόσφατο παρελθόν να έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις κι αλλού και καλό είναι όπου υπάρχουν άνθρωποι να δίνουμε το ίδιο βάρος και να μας απασχολεί. Έτσι, τελικά βρήκατε τον τρόπο, είπατε με τρένα, προσπάθησαν πολλοί άνθρωποι να φύγουν την τελευταία στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ έτυχε επειδή, ας πούμε, 5 ώρα τι ώρα αρχίσαν να βαράνε σιρήνες, 3:15 ήμουν στο τρένο. Πριν, έχουμε κάνει, ξέρετε, αυτά τα πιο απαραίτητα πράγματα. Δεν περίμενα, μάζεψα γρήγορα βαλίτσες, λέω, δεν προλαβαίνω. Μου λέει, μετά με παίρνει σε λίγο, λέει, έμαθα αυτό το τρένο, καθυστερεί. Έχεις ακόμα μισή ώρα, η αλήθεια δεν το θυμάμαι και πολύ καλά, ήμουνα πάρα πολύ. Μαζεύω βαλίτσες και η μαμά μου πάει σε αυτό, κλάματα, ο κόσμος κλαίει. Εντάξει, η πρώτη μέρα δεν ήταν τόσο, επειδή ο κόσμος ακόμα ήταν μπερδεμένος. Πραγματικά, κάτσαμε, καθίσαμε, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που γίνεται τώρα στα τρένα. Εγώ πρόλαβα. Και εντάξει, οι Ουκρανοί, μπράβο, παίρνανε μόνο με διαβατήρια. Οι Πολωνοί μας παραδέχτηκαν πάρα πολύ και το κάνουν τώρα, βοηθάνε. Δηλαδή, φέρανε κάτι ράτζα, κοιμόντουσαν ποντάκια, φέρνανε φαγητό, καφέ, νερό. Κάθε ένας βοήθηκε, ήταν εθελοντές Ουκρανοί που μένουν στην Πολωνία, πολλοί Πολωνοί, μας συμπαραστέκονται πραγματικά. Δηλαδή σας υποδέχθηκαν σαν δικούς τους ανθρώπους να σας στηρίξουν σε όλα τα επίπεδα. Ναι, με βόηθεια, με κάρτες τηλεφώνου, με φαγητά, τα πάντα, τα πάντα. Και πώς φτάσατε στην Ελλάδα? Μετά έφτασα κάπου 7-8 ώρα το βράδυ κάπου εκεί. Στο Πρέμισελ, την Πολωνική πόλη, που είναι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Και από εκεί πήρα τρένο για την Κρακοβία. Έμαθα ότι υπάρχουν, δηλαδή, την επόμενη μέρα, 24 έφυγα, 25 το πρωί, 4 ώρα νύχτα, πήρα τρένο για την Κρακοβία. Μετά πήρα τρένο για το αεροδρόμιο και πήρα ένα ξενοδοχείο που είναι στο αεροδρόμιο. Ξεράφηκα στο ύπνο, γιατί εντάξει, πραγματικά ήταν φοβερό. Και αυτά. Και έτσι έφτασα, πήρα άλλο πλάνο, μου έκλεισε ο άντρας μου, γιατί δεν μπορούσα ούτε καν να κάνω τίποτα, να συγκεντρωθώ και να κάνω. Που φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι σε αντίστοιχη κατάσταση, που είναι εγκλωβισμένοι, που δεν μπορούν να επιστρέψουν, που δεν ξέρουν πού να πάνε. Και ακούσα και πάρα πολλούς αυτές τις ώρες και είναι γεγονός, όπως θα συνέβη στον καθένα από εμάς,
που δεν έχουν και που να πάνε, ακόμη και αν θα ήθελαν να φύγουν, έτσι. Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα γίνονται, έχω μια ξαντέρφη μου με δύο παιδάκια, πιστεύω να έχει περάσει τα σύνορα της Πολωνίας, πάει από Πολωνία και να τη συναντηθούν εκεί και θα πάει στη Γερμανία. Ελπίζω να έχει περάσει τα σύνορα. Και γίνονται πολύ μεγάλες ουρές με τα λεωφορεία. Από τους πρόσφυγες, εντάξει, περισσότεροι είναι γυναίκες με παιδιά. Αυτό που χωρίζουν πατεράντες με παιδιά και γυναίκες είναι δηλαδή συγκλονιστικό. Είδαμε μερικές εικόνες. Ένα πατέρα που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και αποχαιρετά την κόρη του. Επειδή έχετε παιδί και γι' αυτό γυρίσατε. Ναι, μόνο γι' αυτό. Αυτό το εξαιρετικό πλάσμα. Τι συνέστημα γεννούν αυτές οι εικόνες, δηλαδή να έχει γραπωθεί ένα μικρό παιδάκι από τον πατέρα που πηγαίνει στον πόλεμο και δεν ξέρει προφανώς το ένας το άλλος αν θα τον ξαναδεί. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω τι να πω. Ο κόσμος περνάει δράμα, είναι κόλαση εκεί. Κόλαση, μπομπαρδίζουν όλη την Ουκρανία, μα όλοι. Και πιστεύανε το Πούτιν. Οι Ουκρανοί που μας λένε νατσιστές, είναι κακό που αγαπάμε το έθνος μας. Εθνικιστές, αγαπάμε το έθνος μας. Εσείς ήρθατε στη χώρα μας, οι Ρώσοι. Εντάξει. Αν και ο λαός, λυπάμαι πάρα πολύ για ρώσικο λαό. Δεν είναι όλοι. Τους κάνουν τέτοια προπαγάνδα, ότι δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν παρά έξω. Τώρα που βλέπω Ουκρανοί, τους παίρνουν, στέλνουν Ρώσοι παιδιά 18 χρονών. Κάποιοι λένε ότι ξέρανε που πάνε. Εντάξει, οι Ουκρανοί δεν τους σκοτώνουν. Εντάξει, η πλάκα είναι ότι έχω, δεν ξέρω, φίλες εδώ, από τη Ρωσία, η οποία με πήρε από Χαμπάροφσκ. Το πρωί, 7 η ώρα τηλέφωνο, Ήρα, πώς είσαι. Λέει, σήκω, φύγε. Εγώ λέω, πώς να φύγω. Εδώ είναι η μαμά μου, εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι η πατρίδα μου. Εντάξει, μετά αυτό που σας έλεγα. Τώρα όμως, εντάξει, είναι λίγο πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Τώρα έχω μάθει νέα ότι και Λευκορωσία, ο Λουκασένκο, ο οποίος δεν είναι πρόεδρος της Λευκορωσίας, αυτός το έβγαλε από μόνος του, τον εαυτό του πρόεδρο, στέλνει Λευκορωσικό στρατό. Η Ουκρανία με Λευκορωσία, μα ποτέ δεν είχε πολεμήσει εναντίον. Έτσι. Αν μήπως κάνω λάθος, αλλά όσο ξέρω εγώ, δεν το έχω ακουστά. Δεν ξέρω αν θα συγχωρηθεί αυτό. Τι βλέπετε για τη συνέχεια, τι φοβάστε? Να μην πάρουν τη Ουκρανία, να αντέξει. Όχι, δεν το φοβάμαι, το θέλω. Και γι' αυτό όλοι οι Ουκρανοί που πάντως ξέρω... υπάρχει έτσι μέχρι στιγμής και το επισημαίνουν όλοι. Αυτή, θα έλεγε κανείς, η αντίσταση με τρόπο απίθανο. Δεν το περίμενε κανείς. Θα νόμιζαν κάποιοι ότι θα ήταν πολύ εύκολη υπόθεση για τον Πούτιν όλο αυτό. Είμαι πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ, όλος γυναικείος πληθυσμός, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους άντρες μας. Και γυναίκες πολεμάνε και κάθε ένας βοηθάει ό,τι μπορεί. Αυτό είναι κάτι που προκάλεσε αίσθηση παγκοσμίως, θα λέει κανείς. Ναι, είμαστε, κοιτάξτε, συγγνώμη, είμαστε περήφανοι. Περήφανος λαός. Λαός, συγγνώμη, το λίγο μπερδεύαμε. Είμαστε φιλότιμοι. Ποτέ δεν έχουμε να κάνουμε σε κάποια χρονιά τότε που έγινε η Ουκρανία ανεξάρτητη. Παραδώσαμε τα όπλα μας. Ήτανε του Μπουχαριστείου, η συμφωνία του Μπουχαριστείου. Η Ουκρανία παραδώσε τα όπλα της, το γιάντερνο, την ατομική βόμβα της, με την υπόθεση ότι Αμερική και Ρωσία θα σεβαστούν την ανεξαρτησία της και τη χώρα της μέσα σε πλαίσιο που ήταν τότε. Δεν το σεβάστηκε η Ρωσία. Είναι τροπή. Ελπίζετε ότι μπορεί να συνεχίσει αυτή η αντίσταση και η αντοχή. Εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε, το ξέρω. Όχι πιστεύω, το ξέρω. Δεν ξέρω πώς, αλλά
Είπαμε δεν θα μιλήσουμε πολιτικά ή αλλιώς. Όχι, όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω συγγνώμη, κάτι. Γιατί είπαμε, γιατί εγώ είπα ακούμε, κάτι. Όχι, όχι, καλά κάνετε. Συγγνώμη. Απλώς ακούω όλους να μιλούν για τη στάση της Ευρώπης. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες βλέπουμε, εκτός από όλο αυτό που έγινε με το ζήτημα των τραπεζών, της πρόσβασης, έχουμε και τον ένα αεροχώρο, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Περιμένατε παραπάνω πράγματα από την Ευρώπη? Κοιτάξτε, στην ουσία το είχαν πει από αρχή. Εμείς σας εξοπλίζουμε, βγάλτε παραμόνι σας. Και ο δικό μας πρόεδρος το είπε. Λέει, μας βοηθάνε επειδή έχουν κάτι συνθήκες και το τηρούν. Αντιθέτως, όπως δεν το τηρούν άλλοι, δεν το τηρήσανε, δηλαδή το να μην πω τι. Τον Ζελένσκι. Στάθηκε μπράβο, είναι με το λαό. Δεν... Ακούσαμε πολλά γι' αυτόν αυτές τις μέρες. Πραγματικά όχι. Είναι με το λαό, είναι με την ομάδα του, δουλεύει σκληρά, μα πάρα πολύ σκληρά, δεν μας παράτησε. Αντιθέτως από το Πούτιν, ο οποίος λάκησε και ούτε βγαίνει, δηλαδή... Είναι μια μαϊμούμε ατομική βόμβα, μπορώ να πω αυτό. Είναι σιζοφρενής. Φαίνεται και στο πρόσωπό του, δεν πάει καλά. Δεν ξέρω πώς οι άλλοι δεν το βλέπουν. Συγγνώμη. Μετά το βγάζετε. Αυτό που πιστεύετε είναι ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Βέβαια, ήδη έχουμε απώλειες. Κάθε πόλεμος έχει. Το ξέρω. Και τώρα, ειδικά άμα στέλνει, που στέλνει τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν έρθω εδώ και τα νέα. Απλά ελπίζω μήπως κάτι οι Γερμανοί είπε να δώσει τα Stinger. Πιστεύω φερφούν οι εθελοντές από όλο τον κόσμο να βοηθήσουν την Ουκρανία. Το ελπίζω. Είστε αισιόδοξη. Ναι, είμαι αισιόδοξη. Ναι, είναι μακελός, αλλά να κερδίσουμε. Μακάρι να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, ανεξάρτητα από το πώς και γιατί. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά τους που προφανώς δεν φταίνε σε τίποτα και είναι ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή, ειδικά στις μέρες μας, να έχουμε μια τέτοια κατάσταση, πόσο μάλλον μέσα στην Ευρώπη, αλλά οπουδήποτε η αλήθεια είναι. Να ευχηθώ καλή δύναμη, να αντέχετε, γιατί έχετε πολλούς δικούς σας ανθρώπους που μπορεί ή να κινδυνεύουν άμεσα ή όχι, δεν μα, έχει σημασία. Μα εγώ για όλους ανησυχώ, όχι μόνο για τους δικούς μου, όλοι οι Ουκρανοί είναι δικοί μου άνθρωποι. Και αυτός ο πόλεμος ένωσε τη Ουκρανία όπως ποτέ. Δεν μπορούσε να ενώσει τόσο την Ουκρανία. Πραγματικά. Δηλαδή, ενώθηκαν όλοι. Εκεί δεν υπάρχει πλέον πολιτική. Μακάρι οι προσευχές μας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να σταματήσει το κακό και να μην χυθεί άλλο αίμα και να πάνε όλα καλά. Να χαίρεστε την πανέμορφη Αλίνα, να πούμε και το όνομά της, που σας μοιάζει. Καλή δύναμη και δεν ξέρω, είναι οι στιγμές που δεν υπάρχουν και πολλά λόγια που μπορείς να πεις. Συγγνώμη που είμαι και έτσι λίγο γάλα και άφχαση. Είστε μια χαρά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, να ευχηθώ. Και εμείς να μείνουμε σε αυτό το ίδιο κλίμα, να δούμε μερικές ακόμη μαρτυρίες και αναφορές και Ουκρανών που ζουν στην Ελλάδα και Ρωσόφων. Περίπου 30 ώρες μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα ξεκίνησαν από την Αθήνα με λεωφορείο προκειμένου να φτάσουν κοντά στους συγγενείς και τους φίλους τους. Ουκρανοί πολίτες που βρέθηκαν στην Ελλάδα επιστρέφουν στην πατρίδα τους, ο δικός με αυτό εδώ το λεωφορείο από τη στιγμή που οι πτήσεις πλέον δεν γίνονται. Ανάμεσά τους βρίσκονται και νεαροί άνδρες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στη γενική επιστράτευση επιστρέφουν για να προστατεύσουν την πατρίδα τους. Οι Ουκρανοί που ζουν στην Ελλάδα εδώ και χρόνια παρακολουθούν τις εξελίξεις με αγωνία. Η Μαρίγια κατάγεται από το Τερνόπιλ, μια πόλη στα δυτικά κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Είναι φρίκι όταν τώρα σε 21ο αιώνα εσύ ξέρεις ότι η οικογένειά σου εκεί τη νύχτα απλά την περάσανε στα καταφύγια, ότι χτυπάνε τις σιρήνες, ότι έρχονται προειδοποιήσεις στα τηλέφωνα να ετοιμαστείτε, να πάρετε τα απαραίτητα, να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, να πείτε στα παιδιά σας ότι γίνεται πόλεμος. Το φαντάζεστε τι γίνεται να κάνεις, να πεις σε ένα παιδί που είναι 3 χρονών ότι είναι στη χώρα πόλεμος. Η Κατερίνα βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια. Λέει ότι ο πόλεμος στην πατρίδα της δεν ξεκίνησε τώρα, αλλά το 2014. Εμείς είχαμε ελπίδα που
Με τα χρόνια το πόλεμος να σβήσει, να βάλουν διπλωματικούς διαλόγους, να μας βοηθήσει η Ευρώπη, άλλα κράτη, ΝΑΤΟ και να σβήσει αυτό το θέμα. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν το περίμενε που να αρχίσει τόσο μεγάλος πόλεμος στην Ουκρανία. Εγώ θέλω να ξεχωρίσω από αρχή. Άλλο είναι Ρωσία, είναι άνθρωποι και άλλο είναι Μόσχα και Πούτιν. Γιατί με την Ρωσία έχουμε ανάμεικτη οικογένεια, μην ξεχνάμε αυτό. Η Λουντμίλα κατάγεται από το Λουγκάνσκ, μία από τις πόλεις των αυτονομιστών στα Ανατολικά. Ζει στην Ελλάδα εδώ και 28 χρόνια. Υποστηρίζει ότι ο πόλεμος ήταν μονόδρομος. Υπήρχε δηλαδή αίτημα για ανεξαρτησία αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης της περιοχής του Ντονμπάς. Απλώς τότε που έγινε το δήμα ψήφισμα, βέβαια η Ουκρανία δεν ήθελε να αφήσει την περιοχή ανεξάρτητη και έτσι παραμείναμε μέσα στην Ουκρανία. Και τώρα που έγινε αναγνώριση επίσημη από τη Ρωσία, τουλάχιστον με όσους έχω μιλήσει δικούς μου είναι χαρούμενοι, γιατί περιμένανε αυτό εδώ και 8 χρόνια. Κάποιοι έχουν πάρει την πλευρά της, την Ουκρανική και κάποιοι την Ρωσική. Ρωσόφωνοι ας πούμε, έτσι, ρωσόφωνοι πιο σωστά. Και ξέρω οικογένειες, οι οποίες, ας πούμε, ο πατέρας διάλεξε την Ουκρανική πλευρά και ο γιος την Ρωσόφωνη. Και λέει, άμα δεις τον γιο σου τι θα κάνεις, η απάντηση ήταν, θα κλείσω τα μάτια μου. Να φανταστείτε πόσο πολύ έχουμε πια μίσος μέσα μας, είναι φοβερό. Αυτά λοιπόν από Ουκρανούς και Ρωσόφωνους που ζουν στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά όσα μας είπε και η γυναίκα η οποία ζει πολλά χρόνια εδώ στη Μεσσηνία και μόλις επέστρεψε. Πάμε να δούμε και τις αναφορές του αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου του Άγγελου Συρίγου. Στραμμένα στην Ουκρανία είναι τα βλέμματα όλων στον πλανήτη, με τις εξελίξεις να τρομάζουν σε κάθε επίπεδο ανάμεσα στους νεκρούς και Έλληνες ομογενείς. Το ελληνικό προξενείο εξακολουθεί να είναι στη Μαριούπολη. Είναι ανοιχτό, είναι το μοναδικό, η μοναδική προξενική αρχή που βρίσκεται σε όλη αυτή την περιοχή που παραμένει ανοιχτή, ακριβώς για να διευκολύνει Έλληνες υπηκόους και ομογενείς σε ό,τι μπορούν να βοηθήσουν, υπό τις δύσκολες συνθήκες βέβαια που όλα αυτά γίνονται σε μια περιοχή η οποία βομβαρδίζεται από τα ρωσικά στρατεύματα. Όπως επισήμανε παρεμένοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναπληρωτής καθηγητής δικαίου και εξωτερικής πολιτικής του Πάντιου Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, η Ρωσία προσπαθεί να κάνει την Ουκρανία μια χώρα μαξιλάρι δίπλα στη χώρα του, που δεν θα μπορεί με κανέναν τρόπο να παρεμβεί η Δύση. Η Ρωσία θέλει να καθυποτάξει ολόκληρη την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Πούτιν το έχει πει καθαρά. Θέλει η Ουκρανία την επόμενη μέρα να είναι μια ουδέτερη περιοχή, όπως είναι η Ελβετία, να μην μπορεί δηλαδή να πάει σε κάποιον αμυντικό συνασπισμό, όπως είναι παράδειγμα το ΝΑΤΟ, ή να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουκρανία πρέπει να είναι αφοπλισμένη, αυτό που λέει αποστρατιωτικοποίηση, και θέλει να διώξει τη κυβέρνηση Ζελένσκι, τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση Ζελένσκι, να την καταστήσει με μια κυβέρνηση της δικής του επιθυμίας. Είναι ασαφές τι θα γίνει με το εδαφικό καθεστώς της χώρας, διότι έχουμε τις δύο περιοχές τα ανατολικά, τις οποίες έχει αναγνωρίσει ως αυτόνομες περιοχές, υπαγόμενες στη Ρωσία. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά τα άλλα τρία, ουδέτερη Ουκρανία, αφοπλισμένη και με άλλη κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι το θέλει. Μιλώντας για τις κυρώσεις, ο κύριος Συρίγος ανέφερε πως δεν θα αποτρέψουν τη Ρωσία, απλώς αν την κάνουν να πονέσει. Ειδικά εάν προχωρήσει αυτή η ιστορία με την απαγόρευση των διατραπεζικών συναλλαγών μέσω του SWIFT, είναι κάτι το οποίο θα κάνει τη Ρωσία να πονέσει. Δεν θα την αποτρέψει όμως. Ξεχωριστές οι αναφορές του κυρίου Συρίγου και σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάση των Τούρκων και τους κινδύνους για τη χώρα μας. Αυτό που συμβαίνει στην περιοχή δείχνει τις δυνατότητες της Δύσεως γενικώς. Το λέω διότι έχουμε απέναντί μας ένα φύση επιθετικό κράτος, το οποίο αντιλαμβάνει την έννοια του πολέμου, με την κλασική έννοια του πολέμου, όπως το αντιλαμβάνεται και η Ρωσία. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα παίρνει τα μέτρα της, πέραν των συμμαχιών της, και έχει έναν εξαιρετικά ισχυρό στρατό, σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Είμαστε από τους ισχυρότερους στρατούς. Γι' αυτό δαπανούμε κάθε χρόνο πολύ περισσότερα χρήματα για το ΑΕΠ της χώρας από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι οι Τούρκοι θα τα βλέπουν αυτά και δεν θα μπουν στην επιθυμία να δοκιμάσουν πώς είναι να πλησιάσει στα ελληνικά νησιά.
Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας και να έρθουμε στα της πανδημίας που είναι ακόμη εδώ, αν και η κατάσταση φαίνεται πως αποκλιμακώνεται. Σήμερα, για παράδειγμα, είχαμε πολύ λιγότερα κρούσματα και στη Μεσσηνία, 128, όσο και αν έχουμε φτάσει στο σημείο έναν τέτοιον αριθμό να το χαρακτηρίζουμε μικρό, με βάση πάντα τα δεδομένα των τελευταίων ημερών. Είχαμε και μια απώλεια ενός υπερήλικα. Οι νοσηλίες όμως στα νοσοκομεία είναι όλο και λιγότερες και μέχρι στιγμής αξίζει να σημειωθεί πως ένας στους 5 στην Πελοπόννησο έχει νοσήσει. Σε μια άλλη φάση της πανδημίας εισέρχεται και η Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις των ειδικών να κάνουν λόγο για ήπια μείωση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, ένας στους 5 πολίτες της Πελοποννήσου έχει νοσήσει από COVID, με την μετάλλαξη της όμικρον να είναι κυρίαρχη. Φτάσαμε ο ένας σχεδόν στους 5 συμπολίτες μας να έχει νοσήσει πλέον από COVID-19 στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να σκεφτείτε ότι έχουμε 550.000 πληθυσμό. Βέβαια, από τους 100.000, οι 70.000 ανεμβολίαστοι, μια μέση εικόνα, και 30.000 εμβολιασμένοι. Έχουμε μια ίση εικόνα τις τελευταίες 10 με 15 μέρες. Θεωρώ, ας κάνω μια πρόβλεψη, οι προβλέψεις βέβαια πάντοτε έχουν και ένα ρίσκο, ότι μέχρι τις 10 Μάρτη θα είμαστε λίγο πιο κάτω από αυτά τα νούμερα που λέμε, δηλαδή πιστεύω μια υποχώρηση της τάξης του 10 με 20% και θέλω να ελπίζω ότι στις αρχές Απριλίου θα έχουμε φτάσει στους στόχους που σας είπα, με 100 νοσηλίες και τα κρούσματα να μην ξεπερνάνε τα 300 με 400 ημερεσίως. Βέβαια, αυτή είναι η αισιόδοξη πρόγνωση. Η επικράτηση της όμικρον στο 96% των μολύνσεων έναντι του 2,2% της Δέλτα συνδέεται άμεσα, όπως φαίνεται, με την αποκλιμάκωση στους σκληρούς δείκτες, γεγονός που αποτυπώνεται και στις νοσηλίες στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιφέρειας. Έχουμε μια πτωτική τάση, φτάσαμε σε 185, 186, 181 και θεωρώ ότι αν αυτό συνεχίσει στις επόμενες 15 μέρες, μπορεί να υπάρχει και ένα στόχο που είναι γύρω στις 100 νοσηλίες την ημέρα, που πιστεύω ότι είναι ένας ικανοποιητικός στόχος. Όμως θα σταματήσει και επιβάρηση στα νοσοκομεία, να δουλέψουν επιτέλους στα νοσοκομεία με κάποιο κανονικό ρυθμό, να επανέλθουν τα τακτικά χειρουργεία πιο σωστά και φυσικά να βοηθεί η πίεση στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που επί μακρόν, ξέρετε, ταλαιπωρείται. Προβληματίζει ωστόσο η πτωτική τάση των εμβολιασμών. Πλέον τα νούμερα, θα μου επιτρέψετε, είναι σχετικά απογοητευτικά. Δεν είναι ένα νούμερο, ξέρετε, το οποίο μπορεί να είναι εννοώ για την πρώτη δόση. Και μάλιστα υπολοιπόμαστε λιγάκι στην αναμνηστική. Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά θα γίνει αυτή η ενισχυτική δόση και θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο της τάξης από 65 με 70% μέσον όρο για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν είναι το 80 με 85% που επιθυμούμε, αλλά αν σκεφτούμε ότι να οι νοσήσαντες που έχουν και αυτοί ένα ποσοστό, χωρίς βέβαια να αλλάζει η εικόνα της ανοσίας, σύν λοιπόν, επιπολασμός της όμικρον, σίγουρα δημιουργείται ένα τείχος ανοσίας, όχι αυτό που θα θέλαμε 100, αλλά σίγουρα 90% ακόμα και στην περιφέρειά μας. Οπότε δικαίως πολλοί επιστήμονες είναι αισιόδοξοι. Η όμικρον, αν και δεν έχει την νοσηρότητα που είχαν οι προηγούμενες παραλλαγές, παραμένει μια μετάλλαξη σοβαρή και επικίνδυνη. Η όμικρον έχει κάποιες παραλλαγές και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουν καταγραφεί, ξέρετε, η όμικρον 1, όμικρον 2, λέμε Β' όμικρον 1 και ούτω καθεξής. Η όμικρον 2 υπάρχει και αυτή στην ελληνική κοινωνία σε μικρότερο βαθμό από την όμικρον 1 και είναι λιγάκι μεγαλύτερη διασπορά της και πιο έντονα τα συμπτώματά της. Άρα η όμικρον δεν είναι πάντα να λέμε ότι είναι ήπια και ότι όλοι περνάμε ήσυχα. Έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα, για να καταλάβετε, περάσαμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου τις 100.000. Ας είμαστε για λίγο καιρό ακόμη προσεκτικοί και σε αυτήν την κατεύθυνση, εκτός από τον εμβολιασμό και τα μέτρα, σημαντική προφανώς είναι και η έλεγχη. Στην Καλαμάτα από αύριο rapid tests θα γίνονται μόνο στην ομαρχία από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Μόνο στο διοικητήριο θα διεξάγονται rapid tests από αύριο στην Καλαμάτα, καθώς εν ώψη των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται πρέπει να απελευθερωθεί το μέγαρο χώρο. Τα κλιμάκια θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Από Δευτέρα θα είμαστε μόνο Κουμουνδούρος πρωί-απόγευμα. Σταματάει το μέγαρο και βλέπουμε για τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, που θα μετακινηθεί το κλιμάκιο. Είμαστε συνεννοείς με τον Δήμαρχο, πιστεύουμε άμεσα θα βρούμε νέο χώρο. Σεβόμαστε τις ανάγκες του Δήμου, ταυτόχρονα σεβόμαστε όμως και τους πολίτες. Γι' αυτό είπαμε ότι ναι, θα φύγουμε από το μέγαρο, αλλά πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση. Οι ανάγκες άλλωστε παραμένουν αυξημένες και γι' αυτό το λόγο τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας επισκέπτονται και άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Μεσσήνη, Πύλο και Κυπαρισία. Τρίτη, Πέμπτη, Μελιγαλά και Τρίτη, Καρδαμίλη. Ο συντονιστής δράσεων κόμη του ΕΟΔΗ στη Μεσσηνία, Κώστας Βλαχοδημητρόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση ΜΠΕ, στάθηκε στην ανάγκη να γίνονται συχνοί έλεγχοι, καθώς η πανδημία είναι σε εξέλιξη, και φυσικά στην τήρηση των μέτρων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως τόσο καιρό, πρώτη φορά,
μέλη των κλιμακίων, παρά το γεγονός ότι έρχονται καθημερινά σε επαφή με πάρα πολλά κρούσματα, νόσησαν αυτές τις ημέρες. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρούμε τα μέτρα. Φανταστείτε ότι 2 χρόνια σχεδόν υπάρχουν οι κόμοι μεσηνίας, κινητές ομάδες του ΕΟΔΗ, και πρώτη φορά νόσησαν τα επαγγελματίες υγείας μας. Και ήρθα από το σπίτι, δεν ήρθα από τις δράσεις τις δικές μας, γιατί τα παιδιά είναι οι επαγγελματίες υγείας, προστατεύονται, τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας. Ήρθε από μέσα από το σπίτι η νόσηση, η ασθένεια. Δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτό. Όλοι, δηλαδή, ότι κάποιος δουλεύει στο COVID δεν σημαίνει ότι δεν θα νοσήσει. Και να δούμε κάτι διαφορετικό τώρα από την αυτοδιοίκηση. Σε εργοτάξιο έχει μετατραπεί ο Δήμος Καλαιμάτας, αφού οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη σε πολλά επίπεδα είναι αρκετές, με τον πύχη να έχει μπει πολύ ψηλά. Τα 60 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα έργα που είναι σε εξέλιξη και εκείνα που έχουν μπει σε τροχιά υλοποίηση στο Δήμο Καλαιμάτας, ενώ εκκρεμούν αποφάσεις και για διεκδικήσεις που πλησιάζουν τα 45 εκατομμύρια, με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να δηλώνει δεδομένων των συνθήκων ικανοποιημένος. Καλώς τρέχουν όλα και μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά σε σχέση με άλλους Δήμους και σχέση με την κατάσταση που βιώνουμε ενώ της υγειονομικής κρίσης, πάνε καλά, σε καλή εξέλιξη είναι τα έργα και το επόμενο διάστημα θα τρέξουν ακόμα καλύτερα. Επειδή πολλής λόγος έχει γίνει για καθυστερήσεις σε κάποια έργα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε ένα-ένα ξεχωριστά. Αίσθηση προκάλεσαν όσα σημείωσε για την οδό Ναβαρίνου. Το έργο προχωρά κανονικά. Η σημαντική υποχρέωση για να υλοποιηθεί το έργο είναι 30 Μαΐου, μην ξεχνάμε. Για ποιο λόγο φτάσαμε και ξεκινήσαμε τόσο αργά το έργο? Μα γιατί μας το ζητούσαν οι επαγγελματίες της παραλιακής. Οι επαγγελματίες της παραλιακής μας ζήτησαν να περάσει το καλοκαίρι και μόλις τους κάλεσα αρχές Οκτωβρίου για να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο, μας ζήτησαν να περάσει και ο Οκτώβριος, γιατί οι ίδιοι μας λέγανε ότι Οκτώβριος και Νοέμβριος είναι καλοί μήνες για την Καλαμάτα. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν να υπογράψουμε τη σύμβαση για να στηρίξουμε τους επαγγελματίες. Την υπογράψαμε τη σύμβαση τέλος Νοεμβρίου. Και έτσι λοιπόν ο συμβατικός χρόνος είναι μέχρι τέλη Μαΐου. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε αυτό. Είμαστε από πάνω, πιέζουμε. Θέλω να πιστεύω ότι πάμε καλά. Σίγουρα ο χειμώνας είναι δύσκολος. Δεν είναι όπως το καλοκαίρι. Αν είχαμε ξεκινήσει το καλοκαίρι λοιπόν, θα είχε τρέξει πολύ πλήρω το έργο. Ο χειμώνας έχει και κρύα, έχει και βροχές και αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά και οι επαγγελματίες δίκιο έχουν που γκρινιάζουν, διότι προερχόμαστε από μια δεκαετή κοινωνικο-οικονομική κρίση, μπήκαμε και στην οικονομική κρίση και όλα αυτά έχουν συσσωρευτεί. Ένα πολύ συζητημένο έργο, στο οποίο παρατηρείται καθυστέρηση, είναι εκείνο της ανάπλασης της πλατείας Υπαπανδής. Υπάρχει καθυστέρηση εκεί. Θα πρέπει να έχουμε τρέξει πιο γρήγορα. Δεν είναι ικανοποιητικοί οι ρυθμοί. Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις όμως από τον εργολάβο ότι πλέον θα τρέξουν. Οι εργασίες, οι καιρικές συνθήκες φτιάχνουν. Οπότε πιστεύω θα εξελιχθεί κανονικά το έργο και θα είμαστε ικανοποιημένοι. Πολύ σημαντικά είναι και τα έργα που υλοποιεί η ΔΕΙΑΚ. Όπως αντικατάσταση αγωγού ίδρυυσης β' φάση, αυτά τα 26 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη εξελίσσονται ικανοποιητικά. Δημιουργεί μια αναστάτωση και αυτό προφανώς, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα αλλάξει, θα βελτιώσει το νερό που πίνει ο κόσμος και όλα αυτά τα πολύ σημαντικά. Το δίκτυο ίδρυυσης τοπικές κοινότητες και αυτό εξελίσσεται και υλοποιείται. Το δίκτυο ακαθάρτωσης τοπικές κοινότητες είναι σε εξέλιξη. Ο ένας εργολάβος στην κήρυξη Αμέκτωτο θα πάμε τώρα στον επόμενο, γιατί υπήρχαν προβλήματα. Δεν έβγαινε το έργο. Το μεγάλο εμβληματικό του κεντρικού αγωγού υπάρχουν ζητήματα εκεί. Τα ζητήματα έχουν να κάνουν καθαρά με την αύξηση του υλικού. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι αυτό το έργο, τα 4.200.000, αφορά το υλικό, το κεντρικό αγωγό. Και ο κεντρικός αγωγός έχει πάρει αύξηση 60% και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Είμαστε όμως σε επικοινωνία. Θεωρώ ότι βρήκαμε μια λύση ακόμα και με ένα διαφορετικό υλικό και θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε με μια βέβαια συμπληρωματική σύμβαση. Μας βοηθά. Πάρα πολύ μας βοηθά ότι υπάρχει αναθεώρηση τιμολογίων πλέον. Μπήκε στη ζωή μας αυτή η διαδικασία από το Υπουργείο και έτσι θα μπορέσει να στηριχτεί και να προχωρήσουμε. Ο Δήμαρχος Καλαιμάτας αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις στα σχολεία ύψους 800.000 ευρώ, στην αγροτική οδοποιία, αλλά και σε επιμέρους έργα όπως εκείνα στην οδό Πλαστήρα και Κολοκοτρώνη, στο Ηλέκτρα, τη Φιλαρμονική και φυσικά το πρώην Πολυκλαδικό. Ήδη κτηριακές υποδομές έχουν προκηρύξει και βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θα έχουμε ανάδοχο στις 23 Φεβρουαρίου η πρώτη φάση των παρεμβάσεων που αφορά την υγρομόνωση και θερμομόνωση. Προϋπολογισμού 990.000. Χρηματοδότηση από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Ακολουθεί τις επόμενες μέρες θα προκηρυχτεί και η ενανθράκωση φέροντος οργανισμού, η στατικότητα δηλαδή, που θα είναι άλλες 280.000 και αυτό από τις κτηριακές υποδομές. Και περιμένουμε βέβαια να ανοίξει και η περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, μόλις θα έρθει ο καιρός να ανοίξει η πρόσκληση για να μπορέσουμε να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του Πολυκλαδικού, μια πρόταση που έχουμε προετοιμάσει που είναι 4 εκατομμύρια περίπου. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι
όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς, όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπούργη της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας καθώς ακολουθεί η ζωντανή εκπομπή Κυριακή στα Σπορ με τη συζητριάντου και όλες τις αθλητικές ειδήσεις και εξελίξεις του Σαββατοκύριακου και όχι μόνο. Από όλους εμάς ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα. Γεια σας.